σύγχρονοι γέροντες. Του θεολόγου και πρώην διευθυντή της Αποστολικής Διακονίας, Ευάγγελου Λέκου. Γέρον Ιάκωβος Τσαλίκης, 1920-1991. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Η Αγιωτόκος Μικρά Ασία δεν πλούτησε το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας μόνο κατά τα παλαιά χρόνια. Ανέδειξε οσίους και στον ελλαδικό χώρο από τους βία αξεριζωμένους χριστιανούς Έλληνες με τη μικρασιατική καταστροφή του 1922 και την ανταλλαγή των πληθυσμών σε εφαρμογή της Συνθήκης της Λοζάνης του 1923. Οι Ορθόδοξοι αυτοί Έλληνες έφεραν μαζί τους και μεταφύτευσαν την βαθιά ευσέβεια, την πίστη, τον ασκητικό τρόπο ζωής, την αγάπη για την πρόοδο. Ανάμεσα σε αυτούς και η οικογένεια του μακαριστού γέροντος Ιακώβου Τσαλίκη. Ο σύγχρονος αυτός γέροντας γεννήθηκε το 1920 στην Κωμόπολη Λιβύση, κοντά στα παράλια της Μικράς Ασίας, απέναντι από την Ρόδο. Ήταν γιος του Σταύρου Τσαλίκη από την Ρόδο, που για λόγους εργασίας είχε περάσει απέναντι, νέος ακόμη, μαζί με τον πατέρα του, τον Ιάκωβο. Όταν για ένα διάστημα εργαζόταν ως κτίστης στο σπίτι του Γιώργου Κρεμιδά, ενός από τους προύχοντες του Λιβυσιού, στο οποίο κατοικούσαν μόνον Έλληνες, αγάπησε τη μικρή του κόρη τη Θοδώρα. Και όταν αυτή μεγάλωσε, την υφεύθηκε. Καρπός του ευλογημένου αυτού γάμου ήταν και ο Ιάκωβος, ο μετέπειτα Όσιος Γέροντας. Τον περισσότερο καιρό από την Άνοιξη έως το φθινόπωρο, τόσο ο Γιώργος Κρεμιδάς, πεθερός, όσο και ο Σταύρο Τσαλίκης, γαμπρός, με τον πατέρα του Ιάκωβο, όπως και οι υπόλοιποι λιβυσιανοί τεχνίτες, έφευγαν από τα σπίτια τους και ως καλοί τεχνίτες ξεχύνονταν στα παράλια και στα ενδότερα της Μικράς Ασίας για να εργαστούν και να εξασφαλίσουν τα προστοζήν των οικογενειών τους, στα τουρκικά χωριά και στις πόλεις. Οι πιο πολλοί ήταν χτίστες, γανοματίδες, σιδηρουργοί. Γενικά μαστόρευαν τα πάντα, μια και στην ιδιαίτερη πατρίδα τους δεν είχαν δικά τους κτήματα, αφού τα κατήχαν οι Τούρκοι. Το διάστημα που έλειπαν οι άντρες από τα σπίτια τους, τις οικογένειες κρατούσαν οι μάνες και οι γιαγιάδες. Στο σπιτικό του Γιώργου Κρεμιδά κουμάντο έκανε η γυναίκα του, η κυρά Δέσποινα. Αυτή πρόσεχε την παντρεμένη Θοδώρα, τις ελεύθερες ακόμη κόρες, τα δύο αγόρια, Κυριάκο και Βασίλη, που ήταν μικρά. Και ενώ η ζωή συνεχιζόταν σχετικά ήρεμη, άρχισαν τα φοβερά γεγονότα από το 1915 και 17 σε εφαρμογή του σχεδίου του Κεμάλ Ατατούρκ. Μετά την γενοκτονία των Αρμενίων, τα τάγματα των Ζαπτιέδων και του στρατού στράφηκαν και κατά των άλλων μειονοτήτων της Τουρκίας με συγκεντρώσεις, εξορίες και εκτοπισμούς. Όταν αργότερα κατέρευσε ο ελληνικός στρατός που είχε καταλάβει μεγάλο τμήμα της Μικράς Ασίας και κάηκε η Σμύρνη, οι ορδές των Ζαπτιέδων και του τουρκικού στρατού επιδόθηκαν σε πρωτοφανείς αχριότητες. Είχε όμως προηγηθεί κάτι άλλο, επίσης απάνθρωπο. Έπιαναν τους νέους και τους άνδρες από 12 έως 65 χρόνων και τους οδηγούσαν σε στρατόπεδα εργασίας στα βάθη της Ανατολίας. Έτσι είχε συλληφθεί και ο Γιώργος Κρεμιδάς και πέθανε από τις ταλαιπωρίες και τα βασανιστήρια καθοδών, όπως και ο Σταύρου Τσαλίκης, ο πατέρας του μικρού τότε Ιακώβου. Όταν λοιπόν η κυρά Δέσποινα Κρεμιδά με τις κόρες και τα δυο της αγόρια, μετά από αφάνταστο πόνο και κακουχίες, επιβιβάστηκαν σε αμερικανικό φορτηγό πλοίο στο λιμάνι της Μάκρης για να έρθουν στην Ελλάδα με βάση τους όρους της Συνθήκης της Λοζάνης, έλειπαν ο άντρας της, αφού ήταν νεκρός, και ο γαμπρός της Σταύρος ως αγνοούμενος. Γιατί μετά την σύλληψή του, το τάγμα εργασίας το οποίο τον ενέταξαν πήρε εντολή να πάει στον Κάφκασο. Πριν φτάσει εκεί, τους σταμάτησαν να δουλέψουν σε κάποιο ορυχείο κάτω από άθλιες συνθήκες, πεινασμένους, μες στο κρύο και την βροχή. Οι δικοί του δεν ήξεραν πού βρίσκεται και ο ίδιος έλειωνε από την αγωνία για την γυναίκα και τα μικρά παιδιά του. Λίγες ημέρες μετά, το φορτηγό πλοίο έφτασε στον Πειραιά. Δεν αποβίβασε όμως τους πρόσφυγες, τους προόριζαν για αλλού. Εδώ, στον Πειραιά, οι Λιβυσιώτες ένιωσαν τον πρώτο αποτροπιασμό
όταν από το κατάστρωμα του πλοίου άκουσαν Έλληνες ναυτικούς και περίεργους στην προκυμαία να βλαστημάνε τα ιερά και τα όσια. Μερικοί μάλιστα είπαν τότε, αν είναι τέτοιοι αντίχριστοι εδώ πίσω στους Τούρκους, διότι αυτοί, εκεί στο Λίβηση, ζώντας ανάμεσα στους άπιστους, κρατούσαν γερά τη χριστιανική τους πίστη. Εκκλησιάζονταν, κοινωνούσαν, άναβαν καντήλι στο σπίτι, θυμιάδιζαν τις εικόνες, νύστευαν, δεν έκλεβαν, τα εγκλήματα ήταν σπάνια. Στα παιδιά τους διάβαζαν βίους Αγίων και τους δίδασκαν με λόγο και το παράδειγμά τους την αρετή. Αυτά πρωτόμαθε και ο Ιάκωβος από την νηπιακή του ηλικία, τόσο από την μητέρα του Θοδώρα, όσο και από την γιαγιά του την κυρά Δέσποινα. Αποπλέοντας από τον Πειραιά το πλοίο μέσω του Ισθμού της Κορίνθου, έφτασε στο λιμάνι της Ιταίας. Εκεί τους αποβίβασε. Οι τοπικές αρχές τους οδήγησαν περπατώντας στο χωριό Άγιος Γεώργιος κοντά στην Άμφισσα, την πρωτεύουσα του νομού Φωκίδας, και όρισαν να εγκατασταθούν σε μια μακρόστενη παλιά αποθήκη μαζί με άλλες προσφυγικές οικογένειες σε περιορισμένο χώρο, που ο ένας χωριζόταν από τον διπλανό του με μια κρεμασμένη κουβέρτα. Κάτω από το άγρυπνο βλέμμα και την φροντίδα της, η κυρά Δέσποινα είχε τη Θοδώρα με τα τρία παιδάκια της, τις άλλες κόρες της και τους δυο γιους, τον Κυριάκο και τον Βασίλη. Πέρασαν εκεί οι μέρες δύσκολες. Θρηνούσαν τον Γιώργο Κρεμιδά. Ήλπιζαν ότι ο Σταύρος Σαλίκης είναι ζωντανός και μια μέρα θα συναντηθούν. Και προσεύχονταν, προσεύχονταν. Ευτυχώς που στον Άγιο Γεώργιο εγκαταστάθηκαν την εποχή που άρχιζε το μάζεμα της ελιάς. Έτσι οι δύο ανήπαντρες κόρες της κυρά Δέσποινας εργάζονταν στους μεγάλους ελαιώνες της περιοχής, μαζεύοντας τον καρπό, ενώ η ταλαιπωρημένη και από τις πολλές γένες το δώρα είχε χάσει ήδη 4 καθώς και δίδυμα κάποιους μήνες μετά τον τοκετό, έμενε στην αποθήκη σπίτι για να προσέχει τα 3 δικά της παιδιά και τα 2 μικρότερα αδέλφια της και να φροντίζει και για τους 4 μεγάλους, την μητέρα, τις 2 αδελφές και τον εαυτό της, δηλαδή για 9 συνολικά πρόσωπα. Δουλεύοντας τους ελαιώνες ή όπου αλλού έβρισκαν εργασία, κατάφεραν να τα βγάλουν πέρα, έστω και με στερήσεις. Εκείνο όμως που τους βασάνισε ήταν η άγνοια για το τι είχε απογίνει ο πατέρας των 3 μικρών παιδιών της Θοδώρας, ο Σταύρος Σαλίκης. Ζούσε ή είχε πεθάνει? Θα τον ξανάβλεπαν άραγε. Ο Σταύρος ζούσε. Αντί για Κάφκασο, τον κράτησαν στην Τραπεζούντα. Οι Τούρκοι, εκτιμώντας τη μαστορωσύνη του και το ότι ήξερε καλά την γλώσσα τους, τον έκαναν πρωτομάστορα στην ανέγερση νοσοκομείου στην πόλη αυτή. Του φερόντουσαν μάλιστα και σχετικά καλά. Και επειδή δεν ήθελαν να τον χάσουν, κάθε φορά που θα περνούσε από εκεί κάποια επιτροπή διεθνής ή του Ερυθρού Σταυρού για σχετικό έλεγχο, τον έκρυβαν. Δεν άργησε να καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει. Απεφάσισε λοιπόν και μία νύχτα του έτους 1925 έφυγε κρυφά με 1000 προφυλάξεις. Ντυμένος σαν Τούρκος και με την βοήθεια κάποιων βοσκών βρήκε τη σωστή κατεύθυνση. Έπειτα από ημερών και κυρίως νυχτών πορεία έφτασε στην Μάκρη. Από ένα παλιό βοηθό του Μαστορόπουλο έμαθε πως η γυναίκα και τα παιδιά του μαζί με την πεθερά και τα δικά της παιδιά έφυγαν με το καράβι για την Ελλάδα. Γι' αυτό και εκείνος καροδοκούσε να βρει κάποιο δωδεκανησιακό καράβι να φύγει ώστε να προσπαθήσει να του συναντήσει. Έτσι και έγινε. Μετά την Ρόδο ταξίδεψε για τον Πειραιά. Ρώτησε να μάθει πού αποβιβάστηκαν οι υπόλοιποι Λιβυσιανοί, δεν μπόρεσε να μάθει. Ψάχνοντας ο ίδιος για εργασία, η θεία πρόνοια τον έφερε στην Άμφισσα. Και μια ημέρα που η κυρά Δέσποινα, η πεθαρά του, είχε πάει από τον Άγιο Γεώργιο στην Άμφισσα για να αγοράσει προμήθειες, τον είδε στην άκρη της πόλης να εργάζεται ανεβασμένο σε μια σκαλοσιά. Η χαρά για τη συνάντησή του με την οικογένεια είναι αδύνατο να περιγραφεί. Τα 3 παιδάκια του είχαν αρκετά μεγαλώσει. Το Ιακωβάκι, όπως έλεγαν μικρό τον μετέπειτα γέροντα Ιάκωβο, είχε γίνει κιόλας 5 χρόνων. Και από τότε που ένιωθε τον εαυτό του, συμπεριφερόταν με ευλάβεια προστασία. Σε ένα κομμάτι κύλου κεραμιδιού έβαζε κάρβουνα και λιβάνι και θυμιάτιζε τα χωρισμένα με κουβέρτες δωμάτια, στη μακρόστενη αποθήκη όπου ήταν στο περίμενε οι Λιβυσιανοί, καθώς τους είχε τάξει η πολιτεία να τους χτίσει σπίτια και να τους παραχωρήσει χωράφια. Το Ιακωβάκι απέφευγε τα παιχνίδια με τα παιδιά του χωριού, γιατί δεν του άρεσαν οι άσυμνες χειρονομίες που έκαναν και οι άπρεπες κουβέντες που έλεγαν, έστω και αν δεν τις καταλάβαινε όλες. Ένιωθε όμως ότι ήταν κακά λόγια.
Αντίθετα, ευχαριστιόταν όταν πήγαινε με τη γιαγιά του και άναβαν τα καντήλια στα ξοκλήσια και στα προσκυνητάρια που βρίσκονταν στην άκρη των δρόμων. Τη ζητούσε μάλιστα να του μιλάει για τους Αγίους και για τους δύο συγγενείς της μοναχούς, τον Ηλία και τον Δημήτριο, που ήταν καλόγεροι στον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα. Ενώ το 1925 εξέπνε, με απόφαση της τότε κυβέρνησης, οι πρόσφυγες από το Λιβύση μεταφέρθηκαν στην Βόρεια Εύβοια. Τους εγκατέστησαν στο χωριουδάκι Φαράκλα. Η ευρύτερη περιοχή ανήκε στον Άγγλο τσιφλικά Νόελ, μετέπειτα ως πρίκα στην κόρη του Ειρήνη και τον άντρα της, Άγγλο βουλευτή Μπέκερ. Μετά από κρατική συμφωνία με τον τσιφλικά, κάθε οικογένεια καλλιεργούσε περίπου 45 στρέμματα και έδινε το 25% στον ιδιοκτήτη. Στην αρχή τους παραχωρήθηκαν σκηνές για να μένουν και από το 1927 σπιτάκια των δύο συνεχόμενων δωματίων. Εδώ η κυραδέσποινα δεν άντεξε πολύ. Ταλαιπωρημένη από όσα πέρασε εξαιτίας της υγρασίας της περιοχής και των συνθήκων ζωής μέσα στην σκηνή, αρρώστησε βαριά από πνευμονία και έφυγε και τον ουρανό. Την θρύνησαν καθώς άρμοζε σε μια ηρωίδα γυναίκα και πιστή χριστιανή. Ιδιαίτερα την έκλαψε το Ιακωβάκι, γιατί εκείνη υπήρξε η πραγματική δασκάλα και καθοδηγήτριά του στον δρόμο της ευσεβίας και της εκκλησιαστικής ζωής. Αυτή του είχε μάθει ό,τι σχετικό ήξερε. Τον ρόλο αυτό ανέλαβε κατόπιν η μητέρα του Θοδώρα. Αν και μόλις 40 περίπου χρόνων, δεν είχε γεράσει μόνον εξωτερικά από τις τόσες κακουχίες και τις 9 γένες. Είχε αποκτήσει και την αληθινή εκείνη σοφία που διέκρινε πολλές μικρασιάτισες. Συνέχισε λοιπόν να δίνει την ίδια ανατροφή στα παιδιά της. Τους δίδαξε την λιτότητα, την ελεημοσύνη και την τιμιότητα. Τα έμαθε να μην απλώνουν τα χέρια τους σε ξένο πράγμα. Μια φορά περνούσανε από ένα χωράφι με αχλαδιές. Τα παιδάκια πεινούσαν. Κάτω είχανε πέσει αχλάδια και τα έτρωγαν πρόβατα. Ζήλευαν τα παιδάκια, μα πάλι δεν άπλωσαν χέρι να πάρουν από ξένο δέντρο. Τηρούσαν την εντολή της μητέρας. Το 1927 ο Ιάκωβος πήγε στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου, που στεγαζόταν στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, μισό περίπου χιλιόμετρο από το σπιτάκι τους. Από την πρώτη στιγμή διακρίθηκε στα γράμματα αλλά και την άψοχη συμπεριφορά του, με αποτέλεσμα να τον σέβονται ακόμα και ο δάσκαλος και ο ιερέας που κάθε δεύτερη Κυριακή ερχόταν να λειτουργήσει στην Φαράκλα. Αλλά και οι κάτοικοι του χωριού, πρόσφυγες και ντόπιοι, είχαν να λένε για τη συμπεριφορά του μικρού αυτού παιδιού, που εντυπωσίαζε με τους τρόπους και την ευφυΐα του. Οι συμμαθητές του, χωρίς κακία, έστω και λίγο περιπαικτικά, τον φώναζαν ενίοτε παππού, αργότερα πάτερ Ιάκωβε, και ο αδελφός του Γιώργος, καλόγερο. Ένα τόσο άδολο και πιστό παιδί, αφοσιωμένο στον Θεό, φυσικό ήταν να ελκύσει πάνω του την Θεία Χάρη και πολύ ενωρίς να φανερώσει εκείνα τα δείγματα γραφής που προϊόνιζαν την μελλοντική του εξέλιξη. Από τα σχετικά περιστατικά της ζωής του αναφέρουμε συνοπτικά τα επόμενα. Μια ημέρα ο πατέρας του ανέθεσε στον αδελφό του Γιώργο, 9 ετών και στον ίδιο 7 ετών, να πάνε στο κοντινό χωριό Τσούκα, το καλοθρεμένο γουρούνι τους, να το παραδώσουν στον κρεοπόλη με τον οποίο είχε συνεννοηθεί, να το σφάξει και να το πουλήσει, δίνοντάς τους τα συμφωνηθέντα. Ένας συγχωριανός τους που είδε στον δρόμο του στο γουρούνι, εντυπωσιασμένος από το μέγεθός του, το μάτιασε. Το ζώο έπεσε αμέσως κάτω και έβγαζε αφρούς. Τα δύο παιδιά τα χρειάστηκαν. Το Ιακωβάκι όμως βρήκε κάποιο κουτάκι από κονσέρβα, το γέμισε νερό, πήρε ένα κλονάρι βασιλικό από διπλανό κήπο, έτρεξε στο εικονοστάσι του Αγίου Δημητρίου εκεί κοντά, προσευχήθηκε, πήρε λαδάκι από το καντήλι, ράντισε το ζώο και αυτό συνήλθε. Το πήγαν στον κρεοπόλη και όλα εξελίχθηκαν καλά. Όταν ήταν 10 χρόνων, πάλι με θερμή προσευχή και ραντισμό με αγιασμό που έκανε σε ένα 12χρονο κορίτσι, όταν είχε πέσει ανέστητο από βασκανία, το έκανε καλά. Οι γονείς του κοριτσιού που τον είχαν φέρει σχεδόν με τη βία στο σπίτι τους, του πρόσφεραν δώρα, αλλά ο Ιάκωβος δεν πήρε τίποτα. Στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής δεν πήγαινε μόνο τις πρωινές ώρες, αφού εκεί στεγαζόταν και το δημοτικό σχολείο. Το Ιακωβάκι πήγαινε μόνο του και κάθε απόγευμα. Άναβε τα καντήλια, προσευχόταν, έψαλε ό,τι ήξερε. Κατόπιν, λίγο πριν νυχτώσει, επέστρεφε στο σπίτι του. Αφηγήθηκε αργότερα πως όταν ήταν 8 ή 9 ετών, την ώρα που προσευχόταν, του εμφανίστηκε η Αγία Παρασκευή, ντυμένη ως μοναχή. Τρόμαξε και έτρεξε αλαφιασμένο στο σπίτι.
Άλλη μέρα του εμφανίστηκε και πάλι. Τρομοκρατημένο άρχισε να τρέχει, αλλά η Αγία βρέθηκε μπροστά του, του μίλησε καθησυχαστικά και του απεκάλυψε ποια ήταν. Και μάλιστα τον ρώτησε τι θα ήθελε να του χαρίσει για τις προσευχές που κάνει και που περιποιείται το σπίτι της. Μην ξέροντας τι να ζητήσει, ρώτησε το βράδυ την μητέρα του. Αυτή του είπε: «Να τη ρωτήσεις για την τύχη σου». Όταν το άλλο απόγευμα ξανεμφανίστηκε η Αγία και την ρώτησε, πήρε την απάντηση ότι θα γνωρίσει δόξες και τιμές. Θα τον επισκέπτονται πολλοί για να τον δουν. Θα περνούν από τα χέρια του πολλά χρήματα. Όμως, τίποτε δεν θα μένει στον ίδιο. Και η πρόρηση της Αγίας επαληθεύτηκε, αν και ο ίδιος έλεγε αργότερα: «Μικρή τύχη μου δώσε. Μ' έκανε ιερέα των μυστηρίων του Θεού». Από τις πρώτες ακόμα τάξεις του δημοτικού σχολείου, με την ενθάρρυνση της καλής του μητέρας και του ιερέα, άρχισε να διαβάζει όχι μόνο βίους Αγίων, αλλά να ανεβαίνει και στο αναλόγιο της Εκκλησίας. Πριν φτάσει ο παπάς στο ναό, το Ιακωβάκι, που του είχαν εμπιστευτεί και τα κλειδιά, άνοιγε την Εκκλησία, τακτοποιούσε ό,τι έπρεπε στο ιερό βήμα και βοηθούσε ψάλλοντας. Ήταν τόση η πίστη και ο ζήλος του, που ανταμείφθηκε με το να ειδεί στο ιερό Αγγέλους και να ακούσει τις ψαλμωδίες τους, ενώ κέρδιζε και την αγάπη των συγχωριανών του, που έβλεπαν ότι πρόκειται για ένα κυριολεκτικά άγιο παιδί. Γι' αυτό και δεν δίσταζαν, όταν του συνέβαινε κάτι, να τον φωνάζουν να διαβάσει ευχές για απαλλαγή από βασκανίες, ακόμα και για να βοηθούν γυναίκες με δύσκολους τοκετούς. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του αδελφού του Γιώργου, που στο χωράφι τον είχε δαγκώσει ένα φίδι και πονούσε πολύ. Έτρεξε το Ιακωβάκι, έπλυνε το δαγκωμένο χέρι με νερό, το σταύρωσε με το ξύλινο μικρό σταυρό που φορούσε πάντοτε, προσευχήθηκε στον Θεό και σε λίγο σταμάτησε ο πόνος του αδελφού του. Όταν το 1933 τελείωσε το δημοτικό, παρά το ότι ήταν άριστος μαθητής, δεν έκαναν ούτε σκέψη για το γυμνάσιο. Ήταν τόση η φτώχεια. Έπρεπε να συμβάλλει στην οικογένεια και ο 13χρονος τότε Ιάκωβος. Τον έπαιρνε λοιπόν μαζί του ως βοηθό ο πατέρας του στις δουλειές που έβρισκαν είτε στα χωράφια και τους κήπους, είτε σε διάφορα μαστορέματα. Η συμπεριφορά του σε αυτές τις εργασίες ήταν τέτοια που όλοι τον πρόσεχαν και τον ξεχώριζαν. Κουβαλούσε πέτρες, τούβλα ή λάσπη και σιγόψαλε τα τροπάρια που ήξερε ή την παράκληση. Και το βράδυ, παρά την κούρασή του, προσευχόταν και έκανε μετάνοια στο μικρό του δωμάτιο. Λίγο αργότερα, στα 15-16 χρόνια του, μερικές φορές αγρυπνούσε προσευχόμενο στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής. Την άνοιξη του 1935 έπεσε βαριά άρρωστο στο κρεβάτι, σχεδόν ετοιμοθάνατος. Η μητέρα του, πονεμένη από τόσα άλλα, οικέτευε τους Αγίους και την Παναγία να σώσουν το παιδί της. Την Κυριακή του Θωμά εμφανίστηκε στον Ιάκωβο ο Άγιος Χαράλαμπος. Τον σταύρωσε στο στήθος και χάθηκε. Ο άρρωστος συνήρθε. Λίγο καιρό αργότερα πρίστηκαν χαμηλά τα πόδια του εξαιτίας της όχι καλής τροφής, της αυστηρής νηστείας την οποία υπέβαλε τον εαυτό του, αλλά και του ότι για άσκηση περπατούσε πολλές φορές, χειμώνα ή καλοκαίρι, ξυπόλυτος. Πονούσε πάρα πολύ. Συνέπεσε τον καιρό εκείνο να φέρουν για προσκύνηση στο κοντινό χωριό Δάφνη την εικόνα της Παναγίας της Ξενιάς, του ομώνυμου μοναστηριού, κοντά στον Αλμυρό Βόλου. Ο Ιάκωβος, παρά τις αντιρρήσεις της μητέρας του, περπατώντας με τα πρισμένα και γεμάτα πληγές πόδια του, πήγε στην Δάφνη, προσκύνησε την εικόνα και προσευχήθηκε θερμά, ζητώντας την θεραπεία του. Και το θαύμα έγινε. Επέστρεψε στο σπίτι του τελείως καλά. Ήταν φανερό και σε ευρύτερο κύκλο συντοπιτών του ότι ο Ιάκωβος είχε την χάρη του Θεού μέσα του, την οποία εκδήλωνε με την πηγαία συμπόνια προς όποιον είχε κάποια ανάγκη. Έτρεχε όπου τον καλούσαν. Κάποτε τα παιδιά του χωριού αρρώστησαν από μαγουλάδες. Τα συγκέντρωσαν όλα, τα πήγαν στον Ιάκωβο, διάβασε κάποιες ευχές, τα σταύρωσε και έγιναν καλά. Δεν ήταν ο ίδιος που έκανε αυτές τις θαυμαστές ενέργειες. Ήταν το ότι εισακούονταν από τους Αγίους την Θεοτόκο και τον Θεό οι προσευχές του. Και ενώ συνέχισε να εργάζεται πιο σκληρά, γιατί οι γονείς είχαν αρχίσει να κάμπτονται από τα χρόνια και τις ταλαιπωρίες, αύξησε παράλληλα και τις πνευματικές και σωματικές του ασκήσεις, τις προσευχές, τις αγρυπνίες, τις νηστείες. Οι εμφανίσεις Αγίων και της Θεοτόκου δεν έλειπαν. Κάποτε είδε στον ύπνο του την Παναγία ως ζωοδόχο πηγή, που του ζητούσε να τη χτίσει προσκυνητάρι σε ένα σημείο που παλαιότερα, όπως του είπε, υπήρχε το σπίτι της.
πράγματι το έκτισε με τον πατέρα του και αργότερα αποκαλύφθηκαν εκεί θεμέλια παλιού ναού. Άλλη φορά, στις αρχές του 1940, το απεκάλυψε η Αγία Παρασκευή στο παρεκκλήσι της ότι θα γίνει πόλεμος. Εννοούσε την επίθεση Ιταλών τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Τον πόλεμο αυτό διαδέχτηκε η κατοχή και η πείνα με τα 1000 πρόσωπα, η δυστυχία, ο θάνατος. Ο Ιάκωβος, μαθημένος στην νηστεία και την άσκηση, προκειμένου να δίνει έστω και το ελάχιστο που εξασφάλιζε με τη σκληρή εργασία του, επέλεξε την δοκιμασία της αφαγίας. Από το απόγευμα της Κυριακής ως το Σάββατο μερικές φορές δεν έτρωγε τίποτε. Αυτό βέβαια κλόνισε την υγεία του, είχε λιποθυμικά επεισόδια. Παρά την εξάντληση όμως δεν κάφθηκε το ασκητικό του ηθικό. Στην διάρκεια της κατοχής, Ιούλιο του 1942, έφυγε από την παρούσα ζωή η μητέρα του Θοδώρα. Αν και μόλις 40 και κάτι χρονών, έμοιαζε πολύ γυρασμένη εξαιτίας των κακουχιών, αλλά και επειδή της είχαν πεθάνει τα 6 από τα 9 παιδιά που έφερε στον κόσμο. Είχε προαισθανθεί το τέλος της, γι' αυτό και είπε στον Ιάκωβο να φροντίσει την μικρότερη αδελφή του Αναστασία μέχρι αυτή να αποκατασταθεί. Επίσης προέβλεψε ότι θα γίνει ιερέας και η Αναστασία θα είναι η πρώτη που θα έπαιρνε αντίδωρο από το χέρι του. Υπακούοντας την μητρική επιθυμία, ο Ιάκωβος έγινε όντως προστάτης της αδελφής του μέχρι που αυτή παντρεύτηκε και δεν έγινε νωρίτερα μοναχός που ήταν και ο μεγάλος του πόθος. Εργαζόμενος σκληρά όπου έβρισκε στην διάρκεια της κατοχής, κινδυνεύοντας μια φορά να εκτελεστεί από τους Γερμανούς που τον είχαν συλλάβει το 1943 μαζί με πολλούς συγχωριανούς του, αντιμετώπισε νέες δυσκολίες στη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου από το 1945 και μετά. Ο ίδιος βέβαια, αφοσιωμένος στην εργασία του, την προσευχή και την άσκηση, απέφυγε οποιαδήποτε ανάμιξη. Η ανώμαλη όμως κατάσταση της περιόδου επηρέαζε την ζωή όλων και την δική του. Από την άλλη, ενώ όλοι γνώριζαν τον τρόπο της ασκητικής του πορείας και γενικά το σέβονταν, ταυτόχρονα μην μπορώντας να κατανοήσουν αυτόν τον διαφορετικό τρόπο, τον παρεξηγούσαν, τον έβλεπαν υποτιμητικά, ακόμα και τον ειρωνευόντουσαν. Λίγοι μόνο ομολογούσαν ότι θα έρθει μια μέρα που θα προσκυνούσαν τον Ιάκωβο, όπως έλεγαν. Το 1947, στη διάρκεια του εμφυλίου, ο Ιάκωβος κλήθηκε να υπηρετήσει την θυετία του στον στρατό. Παρουσιάστηκε για την βασική του εκπαίδευση στον Βόλο και μετά από σχετικές εξετάσεις επιλέχθηκε και τοποθετήθηκε στο κέντρο εφοδιασμού και μεταφορών με έδρα τον Πειραιά. Αν και με την τοποθέτησή του αυτή δεν βρέθηκε στην δύσκολη θέση να λάβει μέρος στις φωνικές μάχες του Γράμμου και του Βίτσι, δεν του έλειψαν άλλου είδους μάχες. Οι συνάδελφοί του τον θεωρούσαν εύκολο στόχο για κάθε είδους πειράγματα. Ακόμα και πάτερ Ιάκωβε τον φώναζαν. Ο ίδιος δεν απαντούσε. Απλώς τους χαμογελούσε και αποσυρώταν. Η συμπεριφορά όμως των συναδέλφων του άλλαξε όταν μερικοί από αυτούς αρρώστεναν ή χρειάζονταν αντικαταστάτη στην υπηρεσία τους και ο Ιάκωβος ήταν ο μόνος που προσφερόταν πρόθυμο να σταθεί δίπλα στον άρρωστο με πραγματικό ενδιαφέρον και αγάπη ή να αναπληρώσει κάποιον αδιούχο τα Σαββατοκύριακα. Η συμπεριφορά του σταδιακά έγινε πιο ήπια. Ιδιαίτερα δυσκολευόταν τις Τετάρτες και Παρασκευές, που όπως η Μακαρίτισσα η μητέρα του δεν έτρωγε ούτε λάδι, καθώς και την περίοδο των 40ών που το συσίτιο του στρατού δεν προέβλεπε ανάλαδα φαγητά. Έφτασε στο σημείο να βγαίνει στην αγορά για να πουλήσει το κομμάτι της κουραμάνας που του αναλογούσε να πάρει λίγες δεκάρες για να αγοράσει χαλβά. Η θεία πρόνοια όμως δεν τον άφησε και στην περίπτωση αυτή απροστάτευτο. Κάποια μέρα έφτασαν στα αυτιά του συνταγματάρχη διοικητή του Κέντρου Εφοδιασμού και Μεταφορών πληροφορίες για τον στρατιώτη Ιάκωβο Τσαλίκη και την ασυνήθιστη συμπεριφορά του. Τον κάλεσε στο γραφείο. Συζήτησε μαζί του. Ύστερα πήγαν στην τραπεζαρία που σερβιριζόταν το γεύμα της ημέρας. Κρέας με μελιτζάνες. Ήταν Παρασκευή. Του λέει: «Εμπρός στρατιώτη, πάρε να φας». Ο Ιάκωβος αρνήθηκε. «Δε φοβάσαι?» τον ρώτησε ο συνταγματάρχης. Η απάντηση ήρθε σεμνή και αποφασιστική. «Δε φοβάμαι από τους μη δυναμένους αποκτήνε την ψυχή μου. Δεν το θέλει ο Χριστός μου». Από τότε ο διοικητής εκτίμησε βαθιά το ήθος του Ιακώβου, τον πήρε στο γραφείο του, του ανέθετε εξωτερικές εργασίες για να μην τον πειράζουν οι άλλοι στρατιώτες, τον καλούσε στο σπίτι του προς μεγάλη χαρά της γυναίκας και της πεθεράς του, που ήταν ευσεβείς και πιστές γυναίκες,
και μάλιστα με σοβαρότητα αποκαλούσε τον στρατιώτη του Πάτερ, γιατί πίστευε ότι μια μέρα θα γίνει κληρικός. Όταν μάλιστα επρόκειτο να απολυθεί από τις τάξεις του στρατού, όχι μόνο του πρότεινε να τον υιοθετήσει αφού ήταν άτεκνος, αλλά και εκκλησάκι να του χτίσει σε κτήμα του στο νέο Ηράκλειο και επιπλέον να μεριμνήσει να χειροτονηθεί ως εφημέριο στον ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονος Ηλισσού. Αλλά ο Ιάκωβος, ευχαριστώντας τον για το ενδιαφέρον και την αγάπη του, απάντησε σεμνά. «Εγώ έχω άλλον προορισμό, κύριε Συνταγματάρχα. Θα γίνω μοναχός». Απολύθηκε το 1949, τη χρονιά που άφησε τον γήινο κόσμο και ο πατέρας του Σταύρος σε ένα άθλιο νοσοκομείο της Αθήνας. Έμειναν ο Ιάκωβος και η μικρότερη αδελφή του Αναστασία στη Φαράκλα χωρίς τίποτα, μετά τα όσα πέρασε ο τόπος την δεκαετία 1940-1949. Ο μεγαλύτερος αδελφός, ο Γιώργος, είχε εγκατασταθεί με τη δική του οικογένεια στην Αθήνα. Ο Ιάκωβος, πιστός στην εντολή της μητέρας του, παρέτεινε την παραμονή του στον κόσμο για χάρη της ανύπαντρης αδελφής του. Εργαζόταν σκληρά, χωρίς να παραμελεί, αντίθετα επαύξανε τις πνευματικές και ασκητικές του ενασχολήσεις. Περιποιόταν εικονοστάσια, εξοκλήσια, ναούς. Βοηθούσε τον πατέρα Δημήτριο, τον ιερέα του διπλανού και του δικού του χωριού. Έτρεχε σε βοήθεια καθενός που τη χρειαζόταν, διαβάζοντας ευχές και προσευχόμενος. Έψαλε τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές της εκκλησίας, έκανε αγρυπνίες, νίστευε αυστηρά. Το μυαλό του όμως το είχε στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ, του Γέροντος, για τον οποίο τόσο πολλά άκουγε και τόσες φορές είχε ανέβει να προσκυνήσει. Έδωσε ο Θεός και το 1951 αποκαταστάθηκε η αδελφή του. Ο Ιάκωβος ένιωσε πλέον ότι δεν υπήρχε τίποτε άλλο που να τον δένει με τον κόσμο. Και τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, περπατώντας από την Φαράκλα, πήγε στο μοναστήρι αποφασισμένος να γίνει μοναχός. Η πρώτη εντύπωση, μόλις έφτασε, ήταν απελπιστική. Στην είσοδο και μέσα, γίδια και πρόβατα, σοπάνιδες, οι γυναίκες και τα παιδιά τους, και οι τρεις μοναχοί που ζούσαν όχι κοινοβιακά αλλά ιδιόρυθμα, φροντίζοντας ο καθένας για τον εαυτό του. Τα κελιά ερυπωμένα. Το μοναστήρι είχε χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια του εμφυλίου από τους αντάρτες ως νοσοκομείο και με το τέλος του πολέμου αφέθηκε τελείως αφρόντιστο. Έτσι όποιος μπορούσε, τσοπάνιδες, καλόγεροι, τοπικοί παράγοντες, να εκμεταλλευτεί τα κτίρια και τα λίγα χτήματά του, το έκανε χωρίς να βρίσκει καμιά δυσκολία. Οι τρεις παλιοί καλόγεροι και οι τσοπάνιδες δεν είδαν με καλό μάτι την άφιξη του Ιακώβου. Ανησύχησαν βλέποντας έναν ασκητικό και πνευματικό νέο. Του φέρθηκαν με τον χειρότερο τρόπο. Όχι μόνο του παραχώρησαν ένα κελί στο οποίο ήταν αδύνατο να μείνει άνθρωπος, αφού η πόρτα ήταν σπασμένη, τα κεραμίδια έστασαν το νερό της βροχής και τα σκεπάσματα ήταν σχεδόν κουρελιασμένα, αλλά ούτε φαγητό του έδιναν και με άσχημο τρόπο του έλεγαν ξεκάθαρα να φύγει. Η απογοήτευσή του μεγάλωνε καθώς διαπίστωσε ότι δεν τελούνταν στο ναό οι καθιερωμένες για τους μοναχούς ακολουθίες. Μόνο ο ένας από τους τρεις μοναχούς κάτι έκανε στον τομέα αυτό. Τον χειμώνα εκείνο, και μάλιστα μια μέρα με κακοκαιρία, ανέβηκε στο μοναστήρι η αδελφή του. Είδε την ιχτρή κατάσταση και επέμεινε να φύγει από εκεί ο αδελφός της. Τον παρότρινε να γυρίσει στο χωριό, να ασκητέψει στο δωμάτιό του ή σε πιο κοντινό σημείο. Δεν ήθελε ο ίδιος να κάνει κάτι τέτοιο. Ένιωθε μέσα του την κλίση του Θεού για τον μοναχισμό, αλλά μπροστά του είχε το κελί του σπιτιού που τον έπνιγε και το βρώμικο μοναστήρι που απειλούσε ακόμα και να τον σκοτώσει. Τι έπρεπε να κάνει? Έφυγε προσωρινά από τον Όσιο Δαβίδ, γύρισε στο χωριό και έκανε το δίλημά του αντικείμενο ατελείωτων θερμών προσευχών. Με αμέτρητες μετάνοιες και νηστείες, με χαμευνίες, ύπνο στο πάτωμα και αγρυπνίες, πότε στο σπίτι και πότε στο αγαπημένο του εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, ζητούσε από τον Θεό απάντηση για το πρακτέο και την έλαβε. «Θα πάω στο μοναστήρι, γιατί εκεί με θέλει ο Κύριος». Τον Ιούλιο του 1952, βαθιά χαράματα έφυγε από το χωριό και περπατώντας έφτασε κατά το μεσημέρι στο μοναστήρι. Του έκανε εντύπωση πως τον υποδέχτηκε ένας άγνωστος μοναχός και του είπε πως αν μείνει θα έχει εκεί λαμπρό σπιτάκι. Ο Ιάκωβος μπήκε πρώτα στην εκκλησία, ασπάστηκε τις εικόνες και έμεινε για ώρα γονατιστός μπροστά στην εικόνα του Οσίου Δαβίδ του Γέροντος. Όταν σηκώθηκε και κοίταξε προσεκτικά την εικόνα του Οσίου, συνειδητοποίησε ότι είχε τη μορφή του μοναχού που τον υποδέχτηκε στην είσοδο.
κατάλαβε συγκλονισμένος ότι ο Άγιος Ιδρυτής τον ήθελε στο μοναστήρι του. Και αυτό τον ανέπαυσε, αποτέλεσε δε ένα παρήγορο και ενθαρρυντικό στοιχείο για να υπομείνει και να αντέξει τα όσα ακολούθησαν. Διότι οι τρεις άλλοι μοναχοί και οι τσομπάνιδες καθόλου δεν ευχαριστήθηκαν από την επιστροφή του και τον έβαλαν να μένει πάλι σε ένα κελί με σπασμένη πόρτα και χαλασμένη σκεπή. Αυτό δεν ενόχλησε τον Ιάκωβο. Εκείνο που του ήταν ανυπόφορο ήταν η βρωμιά από τα γηδοπρόβατα που μπαινόβγαιναν στο μοναστήρι, οι ψήρες και οι ψήλοι. Μετά από πολλές προσπάθειές του βελτίωσε αυτή την κατάσταση. Ο ανοιχτός όμως πόλεμος που του κήρυξαν ο ένας από τους μοναχούς και οι τσοπάνιδες ήταν σκληρός και κράτησε αρκετό καιρό, διότι με την εκεί παρουσία και την όλη στάση και συμπεριφορά του, ο ηγούμενος που είχε όμως μόνιμη κατοικία στη λίμνη Ευβίας, άρχισε να ελπίζει ότι επιτέλους μπορούσε να λειτουργήσει το μοναστήρι με την αποφασιστική συμβολή του Ιακώβου. Για να μην επιτραπεί λειτουργία, ο αντιδρόμο μοναχός και οι τσομπάνιδες τον έβριζαν, τον ηρωνεύονταν, τον απειλούσαν ανοιχτά. Έφτασαν δε και στο σημείο να βάλουν κάποιον άνθρωπο, τον οποίον όπλησαν και με μαχαίρι για να σκοτώσει τον Ιάκωβο. Ευτυχώς που αυτός μετάνιωσε και δεν προχώρησε στην εγκληματική του πράξη. Μετά από αυτό, για ένα διάστημα, ηρέμησαν κάπως τα πράγματα. Έτσι, ο Ιάκωβος, λαϊκός ακόμα, επιδόθηκε με μεγαλύτερο ζήλο στην προσπάθεια να νοικοκυρέψει το μοναστήρι. Φρόντιζε για την καθαριότητα, επιδιόρθωνε πόρτες και στέγες, έσκαβε και φύτευε, καλλιεργούσε τον κήπο. Αλλά και με αυτά, αντί να αποσπάσει τον έπαινο, εισέπρατε τις ηρωνίες και τις αποδοκιμασίες ειδικά του ενός μοναχού. Τις δεχόταν με υπομονή, γνωρίζοντας ότι έτσι ξεριζώνει τον εγωισμό και προσελκύει την χάρη και ευλογία του Θεού. Το μοναστήρι ήταν σε μεγάλη παρακμή. Από τη μια η απόσταση και η έλλειψη αμαξιτού δρόμου, από την άλλη η μη ύπαρξη κοινοβίου και λατρευτικής ζωής κρατούσαν μακριά τους προσκυνητές. Μόνο τις δύο ημέρες που πανηγύριζε, στις 6 Αυγούστου της Μεταμορφώσεως που τιμάται το Καθολικό και 1 Νοεμβρίου μνήμη του Οσίου Δαβίδ του Γέροντος, του και Ιδρυτού, ανέβαινε κόσμος και άναβε κερί. Τον άλλον καιρό ήταν σπάνιοι οι προσκυνητές. Αυτό πρακτικά σήμαινε και ελάχιστα έσοδα, απαραίτητα για τη συντήρηση των χτισμάτων και των μοναχών. Γι' αυτό και η απόφαση που είχε ληφθεί πριν ένα χρόνο για μετατροπή σε κοινόβιο δεν υλοποιήθηκε. Με την άφιξη και εγκατάσταση του Ιακώβου, ο ηγούμενος κατάλαβε ότι μπορούσε πλέον να προχωρήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Γι' αυτό και αρχικά τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου, 1952, έκυρε τον Ιάκωβο μοναχό. Αμέσως δε του ανέθεσε το διακόνημα του οικονόμου της Μονής, δηλαδή την όλη διαχείρισή της. Εκείνος πλέον είχε την αρμοδιότητα να κρατά τα βιβλία, τα κλειδιά της αποθήκης, της εισόδου κτλ. Όπως ήταν φυσικό, ο μοναχός που από την πρώτη στιγμή αντιδρούσε μαζί με όσους συμφωνούσαν μαζί του, αγρίεψαν και πάλι και συνέχισαν την επιθετική του συμπεριφορά κατά του μοναχού Ιακώβου. Τους αντιμετώπιζε με ήπιο τρόπο, χωρίς τιμό, προσευχόμενος για την ψυχή τους. Παρέβλεπε τις συκοφαντίες σε βάρος του και εργαζόταν για την ανόρθωση της Μονής. Ενώ παράλληλα δεν παρέλειπε καμιά ακολουθία, έστω και αν οι άλλοι έφευγαν από τον ναό. Εκείνος την τελούσε έστω και μόνος του. Ο ηγούμενος δεν ταυτιζόταν με όσους πολεμούσαν τον μοναχό Ιάκωβο, ίσα-ίσα που είχε εκτιμήσει το ήθος, την εργατικότητα και τους ανίστακτους αγώνες του για την ανόρθωση της Μονής. Όταν λοιπόν του δόθηκε η ευκαιρία, μίλησε για τον μοναχό Ιάκωβο στον Μητροπολίτη Χαλκίδος Γρηγόριο και επειδή το μοναστήρι δεν είχε ιερέα, κάλεσε τον Ιάκωβο στη Χαλκίδα και του είπε: «Παιδί μου, γράμματα πολλά δεν ξέρεις. Επειδή όμως είσαι ευσεβής, θα σε χειροτονήσω». Στις 17 Δεκεμβρίου τον έκανε διάκονο και στις 19 τον χειροτώνησε πρεσβύτερο, ενώ κατά τη σύντομη ομιλία του μεταξύ άλλων είπε: «Και εσύ, παιδί μου, θα αγιάσεις, να συνεχίσεις με τη δύναμη του Θεού και θα σε ανακηρύξει Άγιο η Εκκλησία». Μια πρόρηση όντως προφητική. Και μετά την χειροτονία επαληθεύτηκε άλλη μία πρόρηση της μητέρας του Θοδώρας πριν την εκδημία της, ότι θα γίνει ιερέας και το πρώτο αντίδωρο που θα δώσει θα το πάρει η αδελφή του Αναστασία. Αυτό και έγινε. Επιστρέφοντας από τη Χαλκίδα στο μοναστήρι, ιερέας πλέον, εκείνος μεν συνέχισε με περισσότερο ζήλο τις ακολουθίες, στις οποίες τώρα πρόσθεσε και τις θείες λειτουργίες τις καθημερινές, οι εκθρευόμενοι δε, την εκεί παρουσία του, αύξησαν την πολεμική τους. Αυτός αγωνιζόταν να τους ημερέψει,
εκείνη να τον εξοντώσουν. Δεν κάφθηκε. Δεν λύγησε ούτε από τις χειμερινές κακουχίες το άθλιο κελί, ούτε από το ότι έπρεπε χειμώνα καιρό να πηγαίνει κάθε Κυριακή πρωί να λειτουργήσει ένα λαξ σε 4 κοντινά χωριά. Δαμιά, Παλιοχώρη, Καλαμούδι και Δρυμώνα, όπως είχε αποφασίσει ο Μητροπολίτης του. Αλλά αυτά τα καθήκοντα και τα χειροναχτικά ως επιτοπλίστων διακονήματα στο μοναστήρι, αν και τον κούραζαν σωματικά, δεν τον εμπόδιζαν από το να επιδίδεται με προθυμία στα πνευματικά αγωνίσματα. Όταν την άνοιξη του 1953 ερεύνησε την γύρω περιοχή και ανακάλυψε το ασκητήριο του Οσίου Δαβίδ του Γέροντος, μια μικρή σπηλιά, ένιωσε τόση αγαλίαση και αποφάσισε να επιδοθεί σε υψηλότερες ασκήσεις. Εφάρμοζε το τριήμερο, δηλαδή αφαγία και αποσία για 3 ημέρες, που τις ακολουθούσε η ξηροφαγία με λίγο ψωμί και νερό και μουσκεμένα κουκιά και φακές. Μετά τις καθιερωμένες ακολουθίες στο ναό, μετάνοιες, κομποσχήνια, προσευχές στο κελί και ελάχιστος ύπνος, όχι στο ξυλοκρέβατο αλλά στο πάτωμα, όπως οι αρχαίοι ασκητές, φυσικά δεν παρέλειπε να διαβάζει κανόνες, παρακλήσεις, το ψαλτήρι και μάλιστα με το φως κεριού ή ενός δαδιού που έκαιγε στη μέση του κελιού. Τέτοιες νύχτες δεν ένιωσε μόνο πνευματικές εμπειρίες, αλλά και σατανικές επιθέσεις, σαν αυτές που περιγράφονται και στον βίο του Μεγάλου Αντωνίου. Για τις εμπειρίες αυτές μιλούσε πολύ λίγο ο μακαριστός γέροντας, μα κάτι κάποτε σε κάποιους έλεγε. Από τις εκμυστηρεύσεις αυτές, έστω και λιγοστές, έγιναν και σε εμάς γνωστές κάποιες λεπτομέρειες των ασκητικών του αγώνων, όπως μόλις έμπαινε η άνοιξη, άρχιζε να σκάβει, να φυτεύει και να περιποιείται τον κήπο του για τα απαραίτητα λαχανικά. Όχι τόσο για τον εαυτό του, αφού ήταν άκρος λιτοδίαιτος, αλλά για φιλοξενία και ελεημοσύνη, ή για να πουλάει μερικά από αυτά και να δίνει τα χρήματα μέχρι τελευταίας δραχμής στον ηγούμενο. Μερικές φορές χωρικοί ή βοσκοί της περιοχής έμπαιναν στο κήπο και έκλεβαν από τα ζαρζαβατικά του. Ενίοτε τους έβλεπε την ώρα που τα έπαιρναν. Ο πατήρ Ιάκωβος ούτε τους μάλωνε, ούτε τους κατήγγειλε. Τους παρακαλούσε μόνο να του αφήσουν κάτι και εκείνον, να μην του τα πάρουν όλα. Όταν ανακάλυψε το σπήλαιο ασκητήριο του Οσίου Δαβίδ του Γέροντος, μέσα στο πυκνό δάσος, σε απόσταση περίπου 3 χιλιόμετρων από το μοναστήρι, πήγαινε εκεί, συνήθως τη νύχτα, όταν οι άλλοι μοναχοί κοιμόντουσαν και προσευχόταν με τις ώρες. Πριν ξημερώσει, επέστρεφε στο μοναστήρι, χτυπούσε την καμπάνα και άρχιζε τις καθιερωμένες ακολουθίες και την θεία λειτουργία, παρά την απροθυμία των άλλων μοναχών πλην ενός, του πλέον ηλικιωμένου, που απλώς συμμετείχε και δεν του έκανε πόλεμο. Οι άλλοι τον έβριζαν, τον ταπείνωναν, τον συκοφαντούσαν στον ηγούμενο κάθε φορά που αυτός πήγαινε από τη λίμνη στο μοναστήρι, και ενώ εμπιστευόταν τον πατέρα Ιάκωβο, μερικές φορές παρασυρώταν, έδινε βάση στις συκοφαντίες και τον επιτιμούσε. Ο ταπεινός όμως ιερομόναχος δεχόταν αδιαμαρτύρητα τις προσβολές και βάζοντας μετάνοια ζητούσε συγγνώμη από τον ηγούμενο, παρόλο που δεν είχε πέσει σε κανένα παράπτωμα. Ενώ βρισκόταν πολλές φορές στο ασκητήριο του Οσίου Δαβίδ, αξιώθηκε να ειδεί με τα αισθητά μάτια του τον Όσιο Γέροντα, συνήθως με το πρόσωπο του ηγουμένου, για να μην φοβηθεί. Αυτές οι εμφανίσεις του Αγίου Ιδρυτού της Μονής πολλοί τον παρηγορούσαν και τον στήριζαν στο τιτάνιο αγώνα που είχε με την θέλησή του αναλάβει και συνέχιζε. Μια φορά στο ασκητήριο, αφού έψαλε την παράκληση, άρχισε να διαβάζει το ψαλτήρι. Ύστερα να επαναλαμβάνει το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Ενώ δε ένιωθε μέσα του ψυχική εφορία και αγαλίαση, ξαφνικά γέμισε η σπηλιά σκορπιούς. Προς στιγμήν φοβήθηκε. Κατάλαβε όμως ότι ήταν δαίμονες μεταμορφωμένοι και με πίστη είπε «Μέχρι εδώ, εκεί θα σταθείτε, δεν θα πλησιάσετε άλλο». Παίρνοντας μάλιστα μια μικρή πέτρα έκανε γύρω του ένα κύκλο και διέταξε τους σκορπιούς δαίμονες να μην τον πλησιάσουν περνώντας αυτόν τον κύκλο, όπως και έγινε. Συχνά έκανε στα γύρω χωριά περιοδίες έχοντας μαζί του τη μία κάρα του Οσίου Δαβίδ προκειμένου να προσκυνήσουν οι χριστιανοί. Πήγαινε πάντοτε με τα πόδια, αφού άλλωστε δεν υπήρχε τότε άλλος τρόπος. Για την Αγία Κάρα είχε μεγάλη ευλάβεια και έδειχνε απεριόριστη εμπιστοσύνη. Προσευχόταν μπροστά της με θέρμη, και όταν είχε κάποιο αίτημα, της μιλούσε όπως θα μιλούσε σε σεβαστό, μα και καρδιακό φίλο. Κατά τις περιοδίες αυτές, σε ώρες ανάγκης, συνέβησαν θαυμαστές επεμβάσεις του Οσίου Δαβίδ. Την άνοιξη του 1955, πήγαινε περπατώντας το σπαθάρι και την ζωοδόχο πηγή, απόσταση 5 και πλέον ωρών. Λίγο πριν φτάσει, άρχισε να βρέχει.
Ο πατήρ Ιάκωβος ανησύχησε ότι άμα βραχεί τη μία κάρα θα πάθει ζημιά, πράγμα που το θεωρούσε ιεροσιλία. Έσφιξε στην αγκαλιά του την κάρα, έσκυψε το σώμα του για να την προστατέψει από τη βροχή και προσευχήθηκε γι' αυτό στον Όσιο Δαβίδ. Και ειδού το θαύμα. Ενώ γύρω του έπεφταν ασταμάτητα χοντρές σταγόνες δυνατής βροχής, ο ίδιος και η τιμία κάρα δεν βρέχονταν. Έφτασε στο προορισμό του στεγνός και ευγνώμων για την επέμβαση του προστάτη Αγίου. Κατά την επιστροφή από τα δύο χωριά στο μοναστήρι, τον πρόλαβε η νύχτα. Αποφάσισε να κόψει δρόμο ακολουθώντας κάποια μονοπάτια. Επειδή όμως το σκοτάδι ήταν πυκτό, χάθηκε μέσα στο δάσος και πάλι ζήτησε με τον τρόπο του την επέμβαση του Οσίου Δαβίδ. Ήρθε ένα φωτάκι εμπρός του, τον πήγε στο σωστό μονοπάτι μέχρι τη μονή. Για να το αποκαλύψει την ευαρέσκειά του ο Όσιος, μια φορά καθώς επέστρεφε στο μοναστήρι, του άνοιξε την εξώπορτα. Ο πατήρ Ιάκωβος νόμισε πως ήταν κάποιος μοναχός. Τον ευχαρίστησε κάνοντας υπόκληση. Αφού άφησε τη τιμία κάρα στον ιερό ναό, πήγε στο κελί του μοναχού, ο οποίος βλέποντάς τον παραξενεύθηκε και τον ρώτησε πότε επέστρεψε. Ο πατήρ Ιάκωβος κατάλαβε τότε ότι την εξώπορτα είχε ανοίξει ο Όσιος Δαβίδ, που όπως και άλλες φορές έτσι και τώρα είχε εμφανιστεί με τη μορφή μοναχού. Σε καιρό παρατεταμένη σαν ομβρίας, οι κάτοχοι της γενέτειρας του Οσίου Δαβίδ, Λιβανάτες Λοκρίδος, παρακάλεσαν τον πατέρα Ιάκωβο να μεταφέρει τη τιμία κάρα στο χωριό τους και να παρακληθεί ο Όσιος να αμεσητεύσει στον Θεό για βροχή. Καθώς πλησίαζε στην απέναντι από την έβια αχτή του Εβοϊκού κόλπου, ο πατήρ Ιάκωβος παρακάλεσε τον Όσιο και πριν αποβιβαστούν άρχισε η πολυπόθητη βροχή. Τέτοιες και άλλες παρόμοιες επεμβάσεις έκανε ο Θεός χάρη στις προσευχές του Γέροντος και τις μεσητείες του Οσίου Δαβίδ. Αλλά και ο αρχαίκακος διάβολος, που σφόδρα ενοχλείται όταν βλέπει αγωνιστές του μεγέθους του πατρός Ιακώβου, δεν τον άφηνε ήσυχο. Πολλές φορές του έστεινε παγίδες πειρασμικές, είτε ο ίδιος και οι δαίμονές του, είτε χρησιμοποιώντας ως όργανά του άλλους μοναχούς, τους τσομπάνιδες ή κάποια πρόσωπα που δεν έβλεπαν με καλό μάτι την εγκαταβίωση του αφοσιωμένου μοναχού στο μοναστήρι. Από τις λίγες φορές που ο γέροντας εκμυστηρεύτηκε σε έμπιστα πρόσωπα παρόμοιες πειρασμικές επιθέσεις, έγιναν αργότερα γνωστές και οι επόμενες δύο. Τον Οκτώβριο του 1954, καθώς καθάριζε μετά την εκκλησία και το δωμάτιο στο οποίο έμενε ο ηγούμενος όταν πήγαινε από τη λίμνη στο μοναστήρι, ήταν τόσο κουρασμένος και πιασμένος στη μέση του, που για μια στιγμή σκέφτηκε να ξαπλώσει για λίγο στο κρεβάτι, ώστε να συνέλθει. Μόλις το έκανε, όρμησε στο δωμάτιο από την πόρτα ένας απέσιος μογγολικής μορφής και πολύ άγριος δαίμονας, ακολουθούμενος και από άλλους. Πριν προλάβει να σηκωθεί για να κάνει το σταυρό του και επικαλεστεί την Παναγία και τον Όσιο Δαβίδ, οι δαίμονες άρχισαν να το χτυπούν αλίπητα τόσο στο δεξί του χέρι όσο και στο στόμα για να μην μπορεί ούτε το σταυρό του να κάνει, ούτε το Παναγία μου να προσφέρει, ενώ ταυτόχρονα τον έβριζαν και τον απειλούσαν. Όταν κάποια στιγμή κατάφερε να πει το Παναγία μου, χάθηκαν οι δαίμονες. Για 6 περίπου μήνες έφερε στο σώμα και το πρόσωπό του σημάδια από τα χτυπήματα. Παρόμοια επίθεση δέχτηκε και το 1958, όταν βρέθηκε από τους άλλους μοναχούς λιπόθυμος στο κελί του. Επί μήνες του έβαζαν καταπλάσματα για να συνέλθει. Την ίδια χρονιά έφυγε από την παρούσα ζωή και η αδελφή του Αναστασία, μετά από βαριά αρρώστια σε νοσοκομείο της Αθήνας. Πόνεσε ο γέροντας πολύ γιατί την αγαπούσε. Παρά τα αυτά, αν και είχε τη συγκατάθεση του ηγουμένου, επιβλήθηκε στον εαυτό του και δεν την επισκέφθηκε ούτε στο νοσοκομείο. Δεν πήγε και στην κηδεία, πιστός στη μοναχική αρετή της αποταγής, δηλαδή της απάρνησης παντός ό,τι έχει σχέση με πρόσωπα και πράγματα του κόσμου. Τόσο αυστηρός στηρητής ήταν των υποσχέσεων που είχε δώσει ως μοναχός. Δεν έπαυσε όμως ποτέ, ενώ όσο εκείνη ζούσε και μετά την εκδημία της, να προσεύχεται για τη σωτηρία της ψυχής της. Και μάλιστα αξιώθηκε να δει την αδελφή του σε οπτασία, εις ουρανίαν μονήν Ιωάννου του Ρώσου. Οι πειρασμικές επιθέσεις των δαιμόνων, όσο σκληρές και επώδυνες και αν ήταν, δεν συγκρίνονταν με τις θαυμαστές επεμβάσεις και επισκέψεις που δεχόταν ο πατήρ Ιάκωβος. Να μερικές από αυτές. Το έτος 1961 ο ηγούμενος και ο γέροντας πήραν απόφαση να οικοδομήσουν ένα πρόχειρο εξοκλήσι προς τιμή των Αρχαγγέλων. Προσγιώρισαν το σημείο και έμπηξαν μικρούς πασάλους για τις διαστάσεις του. Ο ηγούμενος έφυγε για τη λίμνη.
Το βράδυ ο πατήρ Ιάκωβος είδε στον ύπνο του τον αρχάγγελο Μιχαήλ να του λέει πως θέλει το εξοκλήσι του να γίνει σε άλλο σημείο που θα το υποδείκνει. Το πρωί ο γέροντας βρήκε τα πασαλάκια σε εκείνο το σημείο που επιθυμούσε ο αρχάγγελος Μιχαήλ. Το επόμενο βράδυ ξαναείδε τον Μιχαήλ μαζί με τον αρχάγγελο Γαβριήλ που του είπαν να ενημερώσει τον ηγούμενο ότι δεν θέλουν πρόχειρο εξοκλήσι, αλλά χτισμένο με άμμο, ασβέστη και ξύλα και στη σκεπή κεραμίδια. Στην απορία του πατρός Ιακώβου πού να βρουν τέτοια υλικά εκεί ψηλά, πήρε την απάντηση ότι θα το φροντίσουν οι ίδιοι. Θα βρέξει τη νύχτα και το ρέμα θα φέρει πολύ άμμο. Τα οικοδομικά υλικά θα τα δωρήσουν ευσεβείς χριστιανοί. Έτσι και έγινε. Στον ιερέα της Ζωοδόχου πηγής, που ήταν γιος του Παπαδημήτρη, ο οποίος λειτουργούσε και στην Φαράκλα και τον γνώριζε από τα παιδικά του χρόνια, έχοντας αυτό το θάρρος, δεν του είχε μιλήσει μόνο για τις πειρασμικές επιθέσεις του Σατανά, αλλά και για μερικές πνευματικές εμπειρίες όπως ότι έβλεπε στο ιερό βήμα ζωντανό τον Όσιο Δαβίδ τον Γέροντα, πράγμα που το δημιουργούσε στενοχώρια, γιατί σκεπτόταν ότι αυτός, ένα πάμπτωχο προσφυγάκι, δεν είχε προσφέρει τίποτα άλλο πέρα από την καρδιά του και πως αξιωνόταν τέτοια τιμή, ότι τη νύχτα στο κελί του μιλούσε με τους Αγίους, ότι συλλειτουργούσε στην Αγία Τράπεζα με αγγέλους. Κάποιοι τον είχαν δει να μην πατά στο δάπεδο την ώρα της Θείας Λειτουργίας, ενώ ο ίδιος την ώρα του χερουβικού και της αναφοράς έλαμπε και ακτινοβολούσε. Κάποτε είχε πει ότι το σώμα του Κυρίου το κρατούσαν άγγελοι και αρχάγγελοι. Άλλη φορά, όταν είχε πρόβλημα με την καρδιά του και επειδή είχε εξομολογήσει ως τις 3 τα ξημερώματα προσκυνητές, σκέφτηκε ότι δεν θα άντεχε να λειτουργήσει το πρωί. Στον ύπνο του όμως εμφανίστηκαν Άγιοι και του είπαν «Ήρθαμε από πολύ μακριά, δεν θα λειτουργήσεις». Έκανε κουράγιο, λειτουργήσε και ένιωθε πολύ καλύτερα. Το 1963 πήγαν στο μοναστήρι 75 χριστιανοί από την γενέτρια του Οσίου Δαβίδ, Λιβανάτες, για να εργαστούν εθελοντικά στην κατασκευή της τέρνας. Μαζί με αυτούς ήταν εκεί άλλοι 15. Για όλους φρόντιζε ο πατήρ Ιάκωβος, κυρίως για την διατροφή τους. Μια μέρα διαπίστωσε ότι τα τρόφιμα στην αποθήκη είχαν τελειώσει. Βρήκε μόνο μισό πρόσφορο, μισό καρβέλι και 2,5 οκάδες, περίπου 3.200 γραμμάρια, μανέστρα. Τι να κάνει, έβαλε στην κατσαρόλα τη μανέστρα να βράσει και πήγε στην εκκλησία. Μπροστά στην εικόνα του Οσίου Δαβίδ, τον παρακάλεσε να κάνει κάτι για αυτούς τους ανθρώπους που για την χάρη του εργάζονταν. Όταν ήρθε η ώρα του φαγητού, έβαζε στα πιάτα φαγητό και αυτό δεν τελείωνε στην κατσαρόλα. Επανάληψη του θαύματος των πεντακισχυλίων, έλεγε μετά από χρόνια και ο μετά τον πατέρα Ιάκωβο ηγούμενος πατήρ Κύριλλος, αυτόπτης μάρτυρας του θαύματος. Οι σκληρές ασκήσεις, οι γονικλησίες, οι αγρυπνίες, η αυστηρή νηστεία και οι ασταμάτητες και πολλές βαριές χειροναχτικές εργασίες ήταν φυσικό και αναμενόμενο να κλονίσουν σοβαρά την σωματική υγεία του γέροντος, αντίθετα προς τις πνευματικές του εξάρσεις και την ψυχική τελειότητά του. Ενώ τα πάθη είχαν ξεριζωθεί, οι ασθένειες είχαν για τα καλά διαβρώσει το σώμα του. Μόλις 36 ετών ήταν όταν άρχισε από το 1956 να έχει προβλήματα πόνου στη μέση του. Το ίδιο και στα πόδια, παρόλο ότι αυτόν τον υπέφερε ευκολότερα. Κύρια αιτία πλην των ανωτέρων λόγων ήταν το ότι η ανάπαυσή του δεν ήταν σχεδόν ποτέ μεγαλύτερη από ένα δίωρο. Και αυτό εφόσον δεν ξημέρωνε κάποια μεγάλη γιορτή. Γιατί τότε δεν κοιμόταν καθόλου. Αγρυπνούσε προσευχόμενος στο ναό όπου τον έβρισκαν το πρωί οι μοναχοί. Όταν οι πόνοι ειδικά στη μέση τον δυσκόλευαν πολύ, παρακαλούσε τον Όσιο Δαβίδ και την Παναγία να τον βοηθήσουν να ολοκληρώσει την Θεία Λειτουργία. Κάποτε του εμφανίστηκε ο Όσιος με τη μορφή παρεπιδημούντος αγιορείτη μοναχού, του είπε να κουμπίσει την μέση στην δική του. Ύστερα έπιασε την πονεμένη μέση, την έσφιξε δυνατά, ακούστηκε το τρίξιμο των οστών και έφυγε ο πόνος. Από το 1962 είχε συμπαραστάτη στις αρρώστιες του τον πατέρα Κύριλλο, καλό μοναχό και μετά την κοίμησή του διάδοχο στην ηγουμενία. Νέα δοκιμασία τον βρήκε από το 1964 και μετά. Πονούσαν οι ποιώδεις αμυγδαλές του, βλάφτηκαν και τα νεφρά του. Μερικές φορές μελάνιαζε στην διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Όμως συνέχιζε την τέλεσή της αδιαφορώντας για τον πόνο. Το 1967, παρά την θέλησή του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση βουβονοκύλης και σκολικοειδίτιδας με περιτοναϊκή αντίδραση και προβλήματα προστάτη. Τα συμπτώματα που είχε πριν την επέμβαση ήταν μελάνιασμα, πόνοι δυνατοί,
δυσκολία στην κίνηση. Σχεδόν σερνόταν. Προτού μπει στο χειρουργείο, επικαλέστηκε τη συμπαράσταση των αγαπημένων του Αγίων Δαβίδ του Γέροντος και Ιωάννου του Ρώσου. Οι δύο Άγιοι έψευσαν κοντά του αμέσως. Ο ίδιος τους είδε στον προθάλαμο, οι κληρικοί που τον συνόδευαν όχι. Τους επέπληξε λέγοντάς τους: «Πατέρες, δεν σηκώνεστε, δεν χαιρετάτε». Εκείνοι απόρρισαν και είπαν μεταξύ τους ότι ο πατήρ Ιάκωβος τάχασε. Η χειρουργική επέμβαση ήταν επιτυχής. Αλλά το 1974 χρειάστηκε να χειρουργηθεί και πάλι. Αυτή τη φορά στο νοσηλευτικό ίδρυμα του Μετοχικού Τομείου Στρατού στην Αθήνα. Εξαιτίας εκτεταμένης φλεβίτιδας, οφειλόμενης στις ατελείωτες ορθοστασίες και τις γονικλησίες του. Και εδώ του εμφανίστηκε η Θεοτόκος που τον βεβαίωσε ότι θα γίνει καλά, γιατί ο ίδιος πολύ στενοχωριόταν επειδή έλειπε από το μοναστήρι του. Μετά και από αυτήν την περιπέτεια της υγείας του, οι γιατροί του απαγόρευσαν να εργάζεται χειρονακτικά. Καλά δεν ήταν, διότι και η λίγκουση είχε από αυγενικό σύνδρομο και το ουροποιητικό και πεπτικό σύστημα ήταν πάντα σε κακό χάλι. Εν τούτης, δεν σταμάτησε καθόλου να εξομολογεί, κατά κανόνα γονατιστός να λειτουργεί, να οικοδομεί τους πολυάριθμους πλέον επισκέπτες προσκυνητές της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ του Γέροντος. Σημειώσαμε σε προηγούμενη σελίδα ότι ως ιερέας ο πατήρ Ιάκωβος έπρεπε να εξυπηρετεί και τα χωριά Δαμιά, Παλιοχώρη, Καλαμούδι και Δρυμώνα. Πήγαινε σε αυτά εναλλάξ για να λειτουργήσει, πότε με τα πόδια, πότε με ένα μουλάρι που είχε, κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες. Ιδίως από τον Νοέμβριο ως τον Απρίλιο. Παρά τις πολλές ταλαιπωρίες που υφίστατο, αρκετές φορές έγινε δέκτης υπερφυσικών επεμβάσεων, για τις οποίες υπάρχουν αξιόπιστες μαρτυρίες τρίτων προσώπων. Για παράδειγμα, μια φορά επέστρεφε περπατώντας από το χωριό Δαμιά στο μοναστήρι, φορτωμένος μάλιστα. Στον δρόμο και σε απόσταση περίπου 2 χιλιόμετρων από τη Μονή, τον συνάντησε ένα ταξί στο οποίο επέβαινε κάποιος γνωστός του πατρός Ιακώβου. Αυτός είπε στον ταξιτζή να σταματήσει για να πάρουν και τον γέροντα. Εκείνος απάντησε πως οι καλόγεροι δεν έχουν τέτοια ανάγκη. Φαντάζεστε την απορία τους όταν χτυπώντας την εξώπορτα της Μονής είδαν τον γέροντα να τους ανοίγει. Προτού γίνει ο σημερινός ασφαλτοστρωμένος αμαξιτός δρόμος για το μοναστήρι, κάποιος ταξιτζής, χειμώνα καιρό του 1970, μετέφερε στη χάρη του Οσίου Δαβίδ μια μητέρα με τα ρούχα του άρρωστου παιδιού της για να τα διαβάσει. Ο πατήρ Ιάκωβος. Το ταξί κόλλησε στις λάσπες πιο κάτω από το μοναστήρι. Ταξιτζής και μητέρα συνέχισαν με τα πόδια. Λίγο πιο πάνω συναντήθηκαν με τον γέροντα που με το μουλάρι πήγαινε στα Δαμιά. Απόσταση πάνω από 6 χιλιόμετρα για να κοινωνήσει βαριά ασθενή. Σε ένα τέταρτο της ώρας μητέρα και ταξιτζής έφτασαν στο μοναστήρι. Μπήκαν στο ναό για να ανάψουν κερί και να προσκυνήσουν και με θαυμασμό είδαν τον γέροντα να βγαίνει από το Άγιο Βήμα. Στην απορία τους πώς βρέθηκε εδώ, ενώ τον συνάντησαν στον δρόμο να πηγαίνει στα Δαμιά, απάντησε: «Αυτά, παιδιά μου, είναι του Θεού πράγματα». Φυσικά, όπως σε κάθε αγωνιζόμενο χριστιανό και συνεπής στις επαγγελίες του μοναχό, δεν έλειψαν και οι επιθέσεις του διαβόλου εναντίον του πατρός Ιακώβου. Του έστεινε παγίδες. Ξαναεμφανίστηκε όπως την άλλη φορά με μογκολοειδή μορφή και τον ξυλοκόπησε, γεμίζοντάς τον μόλοπες. Τον απειλούσε, το έβαζε προσκόμματα στην πνευματική του ζωή. Αλλά ο γέροντας τα υπερνικούσε με την βοήθεια του Οσίου Δαβίδ και την χάρη της Θεοτόκου. Η φήμη των αγώνων και της αρετής του δεν άργησε στόμα με στόμα να διαδοθεί στην ευρύτερη περιοχή, την Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Ο ίδιος όχι μόνο δεν επεδίωκε κάτι παρόμοιο, αλλά και επιμελώς το απέφευγε. Γιατί πάνω από όλες τις αρετές είχε την ταπείνωση. Και στην περίπτωσή του, όμως, επαληθεύτηκε ο αλάνθαστος λόγος του Κυρίου. Όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί. Έτσι, όταν το 1972 υπήρξε θέμα ορισμού νέου ηγουμένου, ο τότε Μητροπολίτης Χαλκίδος προέκρινε ένα νεαρό ιερομόναχο και όχι τον γέροντα Ιάκωβο. Και εδώ φάνηκε πάλι της ταπεινοφροσύνης του το μεγαλείο, διότι χωρίς καμιά δυσκολία έδειχνε γνήσια υπακοή και σεβασμό, παρόλο ότι τον γνώριζε από παιδί και μάλιστα ήταν και ο πνευματικός του. Ενώ με αγάπη του συμπαραστάθηκε στα ηγουμενικά καθήκοντα. Στους ασχητικούς αγώνες για την προσωπική του κατάρτιση, την ακτινοβολία του σε όλο και ευρύτερους κύκλους χριστιανών, κληρικών και λαϊκών, και το ανίσταχτο ενδιαφέρον του υπέρ της Ιεράς Μονής, εκτιμώντας σωστά ο νέος Μητροπολίτης Χαλκίδος Χρυσόστομος, το 1975, που προέκυψε πάλι θέμα, όρισε τον γέροντα Ιάκωβο ηγούμενο, παρά την απροθυμία και τις αντιρρήσεις που εξέφρασε ο ίδιος.
αλλά μαθημένος από παιδί να υπακούει, δεν θεώρησε πρέπον να επιμείνει στις αντιρρήσεις του. Και στις 25 Ιουνίου του 1975 ανέλαβε καθήκοντα ηγουμένου, στον τόπο όπου πριν από χρόνια όταν πρωτοπήγε, ήθελαν με κάθε τρόπο να τον διώξουν. Πέρα από τα καθαρός πνευματικά, μόλις ανέλαβε, συνέχισε τα έργα ανακαινισμού των κτηριακών εγκαταστάσεων που είχαν μεν αρχίσει επί ημερών του προηγουμένου, κύριος συντελεστής όμως ήταν ο πατήρ Ιάκωβος. Οι δυνατότητες περιορισμένες. Η αδελφότητα αριθμούσε μόλις 3, με τον ίδιο μοναχούς. Οι επιθέσεις του διαβόλου ασταμάτητες, αλλά η πνευματική και λειτουργική ζωή σε άνθηση. Δυσκολίες είχε να αντιμετωπίσει και από περιχωρήτες που προσπαθούσαν να σφετεριστούν τα λίγα χτήματα της μονής ή έκοβαν ελαιόδεντρά της για καυσόξυλα. Μη θέλοντας ο γέροντας να απασχολεί δικαστές ή χωροφύλακες, ανέθετε με τη θερμή προσευχή του τη μέρημνα στον Όσιο Δαβίδ, με τον τρόπο που συνήθιζε να το κάνει σε κάθε δύσκολη περίσταση. Υπάρχει η αξιόπιστη μαρτυρία ότι ακούστηκε να λέει μπροστά στην εικόνα του Οσίου: «Τι κάθεσαι, Άγιέ μου Δαβίδ, εσύ κάθεσαι στην εικόνα σου και αφήνεις τον Ιάκωβο να τα βγάλει πέρα». Ο Ιάκωβος τελείωσε: «Δεν μπορεί τίποτα, αλλά δεν σου κάνει τίποτα άλλο. Κατέβα και κανόνισέ τα». Και συνέβη αρκετές φορές με την παρέβαση του Οσίου να δοθεί η αρμόζουσα λύση χωρίς αντιδικίες και προστριβές. Όταν μετανοημένοι δράστες έρχονταν στο μοναστήρι και ζητούσαν συγχώρεση, αποκαθιστώντας και τη ζημιά που είχαν προξενήσει σε αυτό. Και κατά την περίοδο της ηγουμενίας του, αξιώθηκε ο γέροντας να γίνει δέχτης θαυμαστών αποκαλύψεων. Έτσι, σε ιδιόγραφο σημείωμά του, αναφέρει ότι στις 22 Νοεμβρίου 1975, τη στιγμή που θα κάλυπτε τα τίμια δώρα στην προσκομιθή, είδα ζωντανό και εναγιότητη ένα κομμάτι αίμα στεγνό. Το άγγιξα και στο δάχτυλό μου απάνω έμεινε το αίμα. Πιστεύω και προσκυνώ ότι είναι ο ίδιος ο Θεός παρών. Κύριε Λέισον, 3, είπα. Το 1977, ο πατήρ Ιωάννης, πρωτοπρεσβύτερος του ιερού προσκυνήματος Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, στο Προκόπιε Βίας, ζήτησε από τον πατέρα Ιάκωβο να προσευχηθεί, ώστε να ευοδοθούν οι άκαρπες ως τότε προσπάθειές του να βρεθεί νερό με γεώτρηση. Ο γέροντας προσευχήθηκε θερμά στους Οσίους Δαβίδ και Ιωάννη και έλαβε την εσωτερική πληροφορία ότι το αίτημα θα ικανοποιηθεί. Τηλεφώνησε στον πατέρα Ιωάννη και του είπε να προχωρήσει και να βρεθεί νερό, πράγμα που έγινε. Η χάρη χάρη, αλλά και οι δοκιμασίες δοκιμασίες. Ως χρυσός εν χωνευτηρίο δοκιμαζόταν ο γέροντας. Τον Μάιο μάλιστα του 1977 ήταν τόσο βαριά άρρωστος που πίστεψε ότι δεν θα αντέξει. Γι' αυτό και έγραψε μια επιστολή προς τους δύο αδελφούς της Μονής, στην οποία τους νουθετεί να είναι μεταξύ τους αγαπημένοι, να φροντίζουν για την Μονή, στην οποία ανήκουν τα πάντα, τους ζητούσε ακόμη συγγνώμη αν ως άνθρωπος χωικός τους λύπησε και δήλωνε ότι ειδικών του ποτέ δεν επεθύμησε, αφού γνωρίζει ότι είναι γη και σποδός. Καθώς τα χρόνια περνούσαν και οι σωματικές του δυνάμεις ελαττώνονταν, στενοχωριόταν επειδή δεν ήταν σε θέση να εργάζεται όπως πριν χειροναχτικά και να προσεύχεται ή δυνατόν ολόκληρο σχεδόν το 24ωρο με μια μικρή ανάπαυλα για λίγο ύπνο. Αυτό όμως που δεν ήταν εφικτό για χειροναχτική εργασία, το αξιοποίησε στον πνευματικό τομέα. Οι επισκέπτες πλέον και προσκυνητές κατέφθαναν μεμονωμένα ή κατά ομάδες στο μοναστήρι. Η φήμη της αγιότητός του ξαπλωνόταν διαρκώς. Η διαπίστωση από πολλούς ότι έχει το προορατικό χάρισμα, αν και ο ίδιος επιμελώς το έκρυβε, προσήλκε όλο και περισσότερους χριστιανούς. Ο γέροντας τους δεχόταν με καλοσύνη και αληθινή αγάπη. Μπορούσε, κοιτάζοντάς τους στα μάτια, να καταλάβει αν το κίνητρο της επίσκεψής τους ήταν πνευματικό ή θέμα περιέργειας. Εξομολογούσε με τις ώρες και με διάκριση. Δεν ήταν αυστηρός με τους άλλους, ήταν με τον εαυτό του. Έδειχνε κατανόηση και επίκεια αποβλέποντας την μετάνοια και σωτηρία τους. Τους ενθάρρυνε, δεν τους απογοήτευε, τους μιλούσε για την αγάπη και την θυσία του Χριστού, για τον άνθρωπο και όσοι εξομολογούνταν με ειλικρίνεια και συνέστηση των αμαρτιών τους, έφευγαν από το ιερό πετραχύλι του γέροντος Ιακώβου χαρούμενοι και με την γεύση του παραδείσου μέσα τους. Για το προορατικό του χάρισμα διασώθηκαν πολλές μαρτυρίες. Άνθρωποι που δεν τους γνώριζε και μόλις τους έβλεπε να τον πλησιάζουν τους προσφωνούσε με το όνομά τους. Εξομολογούμενοι που δίσταζαν να εξαγορεύσουν κάποια αμαρτήματά τους και ο πατήρ Ιάκωβος τους τα έλεγε με τρόπο, ενώ εκείνοι τα επιβεβαίωναν κουνώντας καταφατικά το κεφάλι τους. Κάποιοι καθηγητές λυκείου που τον επισκέφθηκαν το 1979 για να τον συμβουλευτούν
πάνω σε μεταξύ τους προβλήματα και χωρίς να προλάβουν να του τα αναφέρουν, εκείνος την ώρα του καφέ άρχισε να τους λέει συγκεκριμένες συμβουλές που αποτελούσαν λύσεις στα προβλήματα των καθηγητών, οι οποίοι φυσικά έμειναν ευρώτητοι. Μερικές φορές αρνήθηκε να κοινωνήσει άγνωστους σε αυτόν ανθρώπους, επειδή με το προορατικό του χάρισμα είδε ότι είχαν σοβαρό κόλλημα και το Άγιο Πνεύμα δεν άφησε το σώμα και το αίμα του Κυρίου να πάει σε ακάθαρτον άνθρωπο. Για το προορατικό του χάρισμα, μετά την οσιακή του κοίμηση, ο άλλος γνωστός γέρον Πορφύριος είχε πει: «Ο πατήρ Ιάκωβος είχε μέγα προορατικό χάρισμα, το οποίο έκρυβε επιμελώς για να μην δοξάζεται. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους του αιώνα μας». Αυτή η αγιοσύνη του γέροντος έφερνε όλο και περισσότερο κόσμο στο μοναστήρι, με αποτέλεσμα όχι μόνο οι επισκέπτες να ωφελούνται πνευματικά από την επικοινωνία τους με τον πατέρα Ιάκωβο και την εξομολόγηση πολλών από αυτούς, αλλά και τα οικονομικά της μονής να ορθοποδήσουν. Ανακαινίστηκαν σχεδόν τα πάντα, το καθολικό προς τιμήν της μεταμορφώσεως του Σωτήρος και του Οσίου Δαβίδ, το εντυπωσιακό οικοδονοστάσιο, τα κελιά, η τράπεζα, οι ξενώνες, οι λοιποί βοηθητικοί χώροι και τα παρεκκλήσια και εξοκλήσια. Από το 1985 όμως και μετά άρχισαν και πάλι δυσκολίες που είχαν να κάνουν με την υγεία του γέροντος. Πρίζονταν και μελάνιαζαν τα πόδια του εξαιτίας της φλεβίτιδας σε σημείο που να περπατά με δυσκολία. Έκανα την εμφάνισή τους και προβλήματα καρδιοαναπνευστικά, ανεπάρκεια καρδιακή και στεφανιαίων αρτηριών. Η άσκηση παρά τα αυτά δεν μειώθηκε. Ο πατήρ Ιάκωβος συνέχιζε να νηστεύει, να αγρυπνεί, να λειτουργεί, να δέχεται τον κόσμο, να εξομολογεί και να γίνεται δέχτης θεοσημειών. Παρά την ενδόμηχη θέλησή του, αναγκαζόταν εκ των πραγμάτων να επισκέπτεται γιατρούς και νοσοκομεία. Λυπόταν απερίγραπτα διότι ήταν υποχρεωμένος να αφήνει για λίγες ημέρες το μοναστήρι και το καθημερινό του πρόγραμμα. Τι να κάνει όμως. Ο γιατρός του είχε πει ότι η κατάσταση της υγείας του θα επιδεινωθεί αν δεν λάβει τα μέτρα του. Όταν επέστρεψε στη Μονή, πήγε ένα βράδυ και αγρύπνησε μόνος του στο ασκητήριο του Οσίου Δαβίδ. Προσευχήθηκε όλη τη νύχτα, αναπολώντας τις τόσες φορές που στο παρελθόν είχε εκεί βιώσει ουράνιες εμπειρίες αλλά και σατανικές επιθέσεις. Σκέφτηκε ότι ίσως ήταν, και όντως ήταν, η τελευταία φορά που πήγαινε στο ασκητήριο. Αυτά που έζησε εκείνο το βράδυ και είδε νοερά θύμιζαν τον Απόστολο Παύλο που δεν μπορούσε με λόγια να περιγράψει. Ότι είδε όταν μεταφέρθηκε ξαφνικά στον Παράδεισο και άκουσε λόγια που δεν μπορεί ούτε επιτρέπεται να τα πει άνθρωπος. Ένα σημαντικό κεφάλαιο της δεκαετίας του 1980 ήταν και η ελεημοσύνη που αθόρυβα ασκούσε ο γέροντας. Τώρα οι πολυάριθμοι επισκέπτες και τα πολλά πνευματικά του τέκνα του έδιναν πολλά χρήματα. Τα έβαζε σε ένα ταγάρι, αλλά εκεί δεν έμεναν παρά ελάχιστο χρόνο, διότι ο πατήρ Ιάκωβος είχε να βοηθήσει πολλούς εμπερίστατους χριστιανούς. Σε έναν φάκελο έβαζε το ποσό, πάντοτε ανάλογο με τις ανάγκες του παραλήπτη, έγραφε απ' έξω το όνομα και το πρόσφερε ή το έστελνε. Όταν επρόκειτο να καλύψει δαπάνες χειρουργικών επεμβάσεων ή αποστολή σοβαρά ασθενών στο εξωτερικό, η ελεημοσύνη ήταν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες τότε δραχμών. Για τον εαυτό του δεν κράτησε ποτέ μία δραχμή, ακόμα και όταν στερούνταν τα πάντα. Συνήθιζε να λέει: «Πέντε δίνω, 50 μου φέρνουν, και το ταγάρι έχει πάντοτε και δεν το βρήκα ποτέ άδειο». Στους δε προσκυνητές: «Τα χρήματα δεν τα δίνει ο Θεός όλα για τον εαυτό μας». Η κατάσταση όμως της υγείας του χειροτέρευε διαρκώς. Από τις επαναλαμβανόμενες κρίσεις, όχι λίγες φορές κινδύνεψε να φύγει από την παρούσα ζωή. Ως άνθρωπος, ζήτησε από τον Κύριο να τον απαλλάξει από τις ασθένειες που τον ταλαιπωρούσαν. Αλλά όπως και ο Απόστολος Παύλος έλαβε την απάντηση: «Σου αρκεί η χάρη μου, γιατί η δύναμή μου φανερώνεται στην πληρότητά της μέσα σε αυτή την αδυναμία σου». Από τον θεράποντο γιατρό κρίθηκε απαραίτητο να του τοποθετήσουν βηματοδότη. Η επέμβαση έγινε στις 13 Νοεμβρίου 1986 στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών, αν και ο γέροντας ζητούσε να το αποφύγει. Τις ημέρες εκείνες στο ίδιο ίδρυμα νοσηλευόταν και ο Μητροπολίτης Νικαίας Γεώργιος. Ο γέροντας έκανε την πρόρηση ότι δεν επρόκειτο να θεραπευθεί και επαληθεύτηκε. Λίγες ημέρες μετά την τοποθέτηση του βηματοδότη, παρά τη σύσταση του γιατρού να παραμείνει σε ηρεμία και ανάπαυση, ο πατήρ Ιάκωβος ταξίδεψε για το μοναστήρι, μην αντέχοντας να μένει μακριά από τον παράδεισό του. Ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα στο στρωμένο τότε με χαλίκι δρόμο από το Προκόπη, όπου προσκύνησε τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, μέχρι τον Όσιο Δαβίδ.
Οι μοναχοί προσπαθούσαν να τον κρατούν μακριά από τις προηγούμενες δραστηριότητές του, γιατί ήθελαν να ζήσει και να τους σκεπάζει με την ουσιακή παρουσία του. Εκείνος όμως συνέχισε τις αυστηρές νηστείες, τις ατελείωτες προσευχές, τις πολύ ωραίες εξομολογήσεις αναρρύθμιτων επισκεπτών. Έτσι δεν του περίσευε χρόνος για περπάτημα που ενδείκνυται σε όσους έχουν βηματοδότη. Την αναψυχή και τη γαλήνη αναζητούσε ως άνθρωπος στην φύση που περιβάλλει την μονή. Τα φυτά που τα περισσότερα είχε φυτέψει, ποτίσει και περιποιηθεί ο ίδιος, τα οικώσει τα ζώα, τα πουλιά του δάσους και τα δέντρα, το νερό του ριακιού, τα λαχανικά του κήπου. Την άνοιξη του 1987 άρχισε και τους κοντινούς περιπάτους, ενώ σιγόψαλε ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές, ευχαριστώντας για όλα τον Θεό και Πατέρα στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ανάμεσα στα χαρίσματα με τα οποία τον είχε πρικίσει η χάρη του Θεού, ήταν και το να ελευθερώνει από τα δαιμόνια ανθρώπους που είχαν κυριευθεί από αυτά. Αναφέρονται στους λεπτομερείς βίους του γέροντος αρκετά παρόμοια περιστατικά, όπως ενός νέου 22 ετών που τον θεράπευσε στις 13 Σεπτεμβρίου 1987, καθώς και άλλων. Μερικοί συγγενείς του έφερναν δικά τους πρόσωπα που έπασχαν από ψυχικές ασθένειες. Με το προορατικό του, ο πατήρ Ιάκωβος τους καταλάβαινε και τους έλεγε ότι είναι ψυχοπαθείς και πρέπει να τον πάνε σε ψυχίατρο. Όταν όμως ήταν δαιμονισμένος, τον κρατούσε και του έκανε τους καθιερωμένους από την Εκκλησία εξορκισμούς. Στις περιπτώσεις αυτές, τα δαιμόνια, προτού εξέλθουν από τον ασθενή, έβγαζαν κραυγές, έβριζαν τον γέροντα με τις λέξεις παλιόγερε, κοκαλιάρι, τραγόπαπα κτλ. Ή τον επενούσαν ως άγιο για να υπερεφανευθεί μέσα του και να απομακρυνθεί η θεία χάρη. Τα 3-4 τελευταία χρόνια της επίγειας ζωής του, παρά τις δύσκολες συνθήκες από πλευράς υγείας, συνέχισε να ασκητεύει, να εξομολογεί και να ενεργεί δια των προσευχών του θαυμαστά πράγματα όπως θεραπείες, όχι μόνο ασθενών που μετέβαιναν στο μοναστήρι, αλλά και άλλων που βρίσκονταν μακριά. Όταν το 1989 επισκέφθηκε την Μονή ο τότε Μητροπολίτης Χαλκιδόνος Βαρθολομαίος, έκανε την πρόρηση ότι θα γίνει Πατριάρχης και έγινε το 1991. Την ώρα που λειτουργούσε, έβλεπε συχνά να συλλειτουργεί ο Άγιος Νεκτάριος. Την πραγματική μεταμόρφωσή του σε στιγμές προσευχής είδαν κάποιες φορές μοναχοί του μοναστηριού. Όλα όμως έδειχναν πως οδεύει προς το τέλος. Ο ίδιος το ήξερε, το προαισθανόταν και επιθυμούσε να φύγει από αυτόν τον κόσμο και να είναι μαζί με τον Χριστό. Αφινόταν όμως στα χέρια του Θεού και συνέχιζε να προετοιμάζεται όπως άλλωστε το έκανε σε όλη του τη ζωή. Διερωτώνται μερικοί γιατί ο γέροντας, ενώ θεράπευε άλλους, δεν έκανε καλά και τον εαυτό του. Καταρχήν δεν τους θεράπευε ο ίδιος, αλλά ο Θεός με τη μεσητεία των Αγίων και της Θεοτόκου που επικαλούνταν ο πατήρ Ιάκωβος. Ύστερα, μπορεί να μην θεραπευόταν αυτός, όμως ο Θεός του έδινε μεγάλη υπομονή και σημειώσαμε σε άλλη σελίδα ότι η απάντηση του Θεού που έλαβε στο αίτημά του για θεραπεία ήταν ότι αρκεί η χάρη που έλαβε και ότι η δύναμη του Θεού εν ασθενεία τελειούται. Το 1990 υπήρξε δύσκολη χρονιά για τον γέροντα. Σεπτέμβριο μήνα έπαθε μεγάλη κρίση αρρυθμίας, με σφίξιμο στο στήθος, δυσφορία και δυσκολία στην αναπνοή. Ζήτησε και του έφεραν τη τιμία κάρα του Οσίου Δαβίδ. Την ακούμπησε στο στήθος του και ψέλισε μερικά καρδιακά λόγια με τον τρόπο που συνήθιζε προς τον προστάτη του Άγιο. Του ζήτησε να παραλάβει την ψυχή του που έχει παρεσία στο Χριστό και να την πάει σε αυτόν. Συνήλθε κάπως και το πρωί ο γιατρός που είχε ανέβει στο μοναστήρι υπέδειξε να μεταφερθεί στην Αθήνα. Τον πήγα στην εντατική του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου, αλλά την ένατη ημέρα από την εισαγωγή του χρειάστηκε επειγόντως να ελευθερώσει τη μονάδα για χάρη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου. Κάποιος είπε στον Πρόεδρο και τη γυναίκα του ότι θα γίνει καλά, γιατί στο κρεβάτι αυτό ήταν ένας Άγιος άνθρωπος. Και ο ίδιος ο πατήρ Ιάκωβος είπε στον Πρόεδρο ότι σε 3-4 ημέρες θα επιστρέψει στο σπίτι του. Επαληθεύτηκε. Αφού βγήκε από το νοσοκομείο και έμεινε λίγες ημέρες στο σπίτι της ανιψιάς του Μαρίας, κόρης της αδελφής του Αναστασίας, μέσα Οκτωβρίου επέστρεψε στο αγαπημένο του μοναστήρι. Όμως τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε όχι μόνο υπήρχαν αλλά και επιδεινώνονταν, εξαιτίας και της υγρασίας και του κρύου εκεί ψηλά, ειδικά κατά τον χειμώνα 1990-91 που ακολούθησε. Έπρεπε να ακολουθεί συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή που απαιτούσαν και καλό φαγητό για να μην καταστραφεί το στομάχι. Εκείνος αρνιόταν, ήθελε να νηστεύει. Ιδιαίτερα κατά την μεγάλη τεσσαρκοστή του 1991 που την κράτησε ολόκληρη, παρουσιάστηκαν προβλήματα στομαχικά. Ανυποχώρητος, ο γέροντας τις πιέσεις των μοναχών απαντούσε:
μη μου χαλάτε την άσκησή μου». Γιόρτασε και το Άγιο Πάσχα του ίδιου χρόνου με εσωτερική αγαλίαση και ευφροσύνη, παρά τους σωματικούς πόνους και τα αλλεπάλληλα μικροεφράγματα. Ακόμα και τους θερινούς μήνες που υπήρχε ελπίδα να είναι καλύτερα, τα ίδια και χειρότερα. Από την κάκιστη λειτουργία της καρδιάς, τα πόδια του ήταν μελανιασμένα. Ένιωθε δυσφορία και πνίξιμο. Δεν έπαβε όμως να προσεύχεται και να εξομολογεί. Στο τέλος του Σεπτεμβρίου μεταφέρθηκε και πάλι στην εντατική. Το ιατρικό επιτελείο έκανε ό,τι μπορούσε. Ο επικεφαλής καθηγητής καρδιολογίας είπε ότι δεν λειτουργεί τίποτα και η θρόμβωση ελοχεύει να δώσει τέλος στην ζωή του ανά πάσα στιγμή. Λίγες ημέρες αργότερα ξαναγύρισε στο μοναστήρι, αλλά έπαθε βαριά λίμωξη που εξελίχθηκε σε πνευμονία. Στην υπόδειξη του τοπικού γιατρού να τον πάνε στο γενικό κρατικό απαντούσε «Δεν θα προλάβω να ξαναπάω». Το είχε καταλάβει ότι η ζωή του τελειώνει. Οι τελευταίες ημέρες τον Νοέμβριο ήταν ιδιαίτερα μαρτυρικές για τον γέροντα. Φρικτή η πόνη, αλλά και η πνευματική εγρήγορση, η προσευχή, η άσκηση, οι θεοπτίες. Ώσπου έφτασε και η ημέρα μηδέν της επηγής ζωής του. Βράδυ της 20ης προς την 21η Νοεμβρίου του 1991. Γιορτή των εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου ξημέρωνε και ήθελε πολύ να κοινωνήσει, αν και ξαγρύπνησε προσευχόμενος και απαντώντας σε πολλές επιστολές που είχε λάβει με πολύ μεγάλη δυσκολία χαράματα, κατέβηκε από το κελί του στο ναό. Έψαλε, κοινώνησε και μετά την Θεία Λειτουργία πήγε στην κουζίνα να πιει κάτι. Ύστερα εξομολόγησε μερικούς που τον περίμεναν στο εκκλησάκι του Αγίου Χαραλάμπη και τελειώνοντας και με τη συνοδεία ενός αγιορείτη διακόνου που βρισκόταν στη Μονή, έκανε έναν περίπατο στο εσωτερικό του μοναστηριού, ευλογώντας μοναχούς, επισκέπτες και κτίρια, όλα τώρα ανακαινισμένα χάρη στις φροντίδες του ιδίου και της αδελφότητός του. Στη συνέχεια, πολύ κουρασμένος, αποσύρθηκε στο κελί του και σε λίγο έφτασε ένας νέος κληρικός που ακόμα δεν ήξερε καλά το τυπικό και τα της κηδείας. Ο γέροντας του εξήγησε τα σχετικά και μαζί του έψαλε δύο φορές την εξώδια ακολουθία. Ήταν γι' αυτό όλο χαρά και ευφροσύνη. Κατά τις 4 και 4 το απόγευμα, τη στιγμή που θα έμπαιναν στο κελί του οι πατέρες με έναν διάκονο που το πρωί είχε χειροτονήσει στο χωριό Φύλλα ο Μητροπολίτης Χαλκίδος Χρυσόστομος, ο πατήρ Ιάκωβος θέλησε να σηκωθεί από το κρεβάτι του. Δεν μπόρεσε, λέγοντας «Ζαλίζομαι», έχασε την ισορροπία του. Τον πρόλαβα να μην πέσει. Προσπάθησαν να τον συνεφέρουν. Μάταιος κόπος. Σε 2 λεπτά, αφού το πρόσωπό του πήρε λίγο κοκκινοπό χρώμα, έμεινε ήρεμο χωρίς αγωνία και μια στιγμή έκανε με τα 7 του χείλη ένα μικρό φύσιμο. Είχε παραδώσει ειρηνικά και οσιακά το πνεύμα του στον ουράνιο πατέρα, στον οποίο ψυχήτε και σώματι είχε αφιερώσει ολοκληρωτικά τον εαυτό του. Η είδηση της εκδημίας διαδόθηκε παντού και έσπευσαν χιλιάδες πνευματικά του τέκνα, θεραπευμένοι από τις προσευχές του, ελεημένοι από την αγάπη του, για να συμμετάσχουν στην ταφή του, στην νότια πλευρά του Καθολικού, όπου έκτοτε σειραίουν χριστιανοί από την Ελλάδα, την Κύπρο και τις 5 Ηπείρους, για να ζητήσουν την ευχή του και να του αποθέσουν τα πνευματικά και σωματικά τους προβλήματα, προσδοκώντας την μεσητεία του προς τον Θεό. «Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν».
Μόλις ακούσατε ένα ηχητικό βιβλίο που διάβασε ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Αν θέλετε να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου και αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Μπορείτε ακόμη να κάνετε μια μικρή δωρεά στον σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ως την επόμενη φορά, να μάριε!